Καλεσμένος μου σήμερα και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που συνομιλούμε δημοσίως, είναι ο εντεταλμένος σύμβουλος τουρισμού και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο κύριος Κυριάκος Κότσογλου. Τον καλημερίζω ευθύς αμέσως. Θα μιλήσουμε με φόντο και την έκθεση τουρισμού που είχαμε στο Λονδίνο, από την οποία έχουμε κάποια πρώτα έτσι μηνύματα. Καλημέρα, κύριε Κότσογλου. Καλημέρα σε εσάς και στους ακρότες. Σας ευχαριστώ θέρμα για τον χρόνο σας εκ των ποτέρων. Συγχωρέστε με για τη μικρή αναμονή. Δυστυχώς έχουμε επικαιρότητα σήμερα, έτσι αρκετή, γι' αυτό και καθυστερήσαμε λίγο. Να πω παρενθετικά ότι στο Συμβούλιο της Παρασκευής περνάει και το πρόγραμμα, θα τεθεί προς έγκριση το πρόγραμμα της τουριστικής προβολής της περιφέρειας. Σωστά, καλά δεν το έχω επισημάνει. Ωραία. Άρα λοιπόν, μια συζήτηση περί του τουρισμού με φόντο αυτή την έκθεση στο Λονδίνο, που θέλω να μου μεταφέρετε λίγο το κλίμα, πώς πήγε. Ναι. Ένα κλίμα δύσκολο βέβαια, φαντάζομαι, μετά την κατάρρευση του Thomas Cook, Brexit, στο τοπίο κτλ. Κύριε Κότσογλου, Σωστά τα λέτε. Καταρχήν, μην απολογήσετε για την μικρή καθυστέρηση. Εμείς πρέπει να περιμένουμε για να ενημερώνουμε εσάς και εσείς με τη σειρά σας το κοινό. Σας ευχαριστώ. Όντως, από την άλλη μεριά, έχετε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, τα πράγματα τα οποία ταλανίζουν κάθε παράγοντα είναι υποδομές, διαδικασίες και άνθρωποι. Ανάλογα με την ράτσα και ανάλογα με την περιοχή, μπορεί κανείς να δώσει προτεραιότητα ή όχι σε κάτι. Οι Μεσόγειοι θεωρούν τα ανθρωποκεντρικό παράγοντα ως σημαντικότερο, οι Βόρειοι Ευρωπαίοι τη στοχοθεσία, τις υποδομές και τις διαδικασίες, και το πράγμα έχει μεγάλη συζήτηση από εκεί. Όσον αφορά το θέμα του τουρισμού, το τριήμερο θα έλεγα ότι είναι αρκετά δύσκολο, με την έννοια ότι εκτός από το γεγονός ότι την Παρασκευή περνάει το πρόγραμμα τουριστικής προβολής, το οποίο είναι ένα καλά δουλεμένο πρόγραμμα και στηριγμένο στις παραμέτρους που έχουμε, δηλαδή το Brexit και την κατάρρευση του Thomas Cook, παράλληλα έχουμε και δύο προγράμματα ΕΣΠΑ, τα οποία θέλουμε να περάσουμε. Το ένα αφορά την ανάδειξη του μονοπατιού Ε4 ηλεκτρονικά και φυσιολατρικά και την ενοποίηση των αρχαιολογικών τόπων της Μεσαράς, ενώ αύριο, Πέμπτη, έχουμε την επίσκεψη του Υπουργού Τουρισμού, του κ. Θεοχάρη, ο οποίος παράλληλα θα κάνει ανακοινώσεις σε σχέση με το Περιφερειακό Όργανο Τουρισμού, και εμείς έχουμε καλέσει το σύνολο των φορέων στην περιφέρεια για να καταθέσουν προτάσεις, γιατί όπως καταλαβαίνετε, οι στρατηγικοί σχεδιασμοί τίθενται επί τη βάση των προτάσεων και των προβλημάτων. Σωστό είναι αυτό. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η σύσκεψη. Έρχεται ο Υπουργός, θα είναι και σήμερα εδώ. Υπάρχει μια εκδήλωση το απόγευμα, είναι προγραμματισμένη, οπότε αύριο θα έρθει στην περιφέρεια και θα έχετε αυτή τη σύσκεψη. Τι ώρα, κύριε Κότσογλου, έτσι, μιας και το αναφέρατε δηλαδή. Περίπου στις 10, αλλά ξέρετε, αυτές οι συσκέψεις έχουν να κάνουν, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητά τους έχει να κάνει με την προετοιμασία. Και βέβαια έχει να κάνει και με την ελληνική λογική του πόσο βλέπεις τα προβλήματα και τα θέτεις ως άξονες για να βελτιωθείς. Αναφορικά λοιπόν με φόντο το Λονδίνο που με ρωτάτε, όπου προηγουμένως υπήρχε η Ιταλία και το Ρίμινι και προηγουμένως υπήρχε το Παρίσι και το Πρεσά και μετά θα υπάρξει η Βαρσοβία και ανάμεσα θα υπάρξουν δεκάδες press trips και δεκάδες ενέργειες πρέπει να γίνουν. Όντως, όπως είπατε κι εσείς, έχουμε ένα δεδομένο. Μια τουριστική χρονιά που αγωνιζόμαστε μετά από 8 χρόνια ανόδου να την κρατήσουμε στα ίδια ή να έχουμε μια πολύ μικρή διαφορά, είτε η κατάρρευση του Thomas Cook, η οποία έφερε αρκετά προβλήματα και στους επαγγελματίες του τουρισμού, αλλά και στους συνδεδεμένους επαγγελματίες με τον τουρισμό, που είναι πολλοί. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι, σε εισαγωγικά, να παίξουμε λίγο επιθετικά. Οι ξενοδόχοι, μουδιασμένοι αρκετά σε εκθέσεις που δεν είχαν σκοπό να πάνε, πηγαίνουν για να μπορέσουν να καλύψουν τα κενά που θα έχουν την επόμενη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δημιουργείται η ανάγκη φιλοξενίας επιχειρήσεων και ξενοδοχειακών μονάδων στα περίπτερά μας για να μπορέσουν να κάνουν τις επαφές τους, και έτσι παίζουμε, να το πω απλά, λίγο επιθετικά. Το Λονδίνο λοιπόν, με φόντο όλη αυτή τη διαδικασία, είχε δύο βασικά προβλήματα να διαχειριστεί. Τρία θα έλεγα εγώ. Το πρώτο είναι το γεγονός ότι είχαμε το Brexit, κατά την άποψη μια διαδικασία η οποία θα τραβήξει σε χρόνο. Δεύτερον, την κατάρρευση του Thomas Cook και τον κίνδυνο άλλοι tour operators να καθαστούν καταχρηστικά μόνοι στο στερέωμα αυτό. Και το τρίτο είναι
ότι η εγγλέζικη αγορά είναι μια αγορά αρκετά ρευστή. Mm-hmm. Δεν έχει ο Εγγλέζος δηλαδή την τυπικότητα που έχει ο Σκανδιναβός, ο οποίος κλείνει το πακέτο του 1,5 χρόνο πριν. Δεν έχουν μια τυπική συμπεριφορά ως επισκέπτες οι Άγγλοι. Έχουν μια λογική λίγο διαφορετική. Θα περιμένουν το last minute booking, θα δουν τις τιμές, θα ξαναδούν τι κάνει η λίρα του σε σχέση με το ευρώ κτλ. Με βάση λοιπόν αυτά τα τρία, προγραμματίσαμε, ξέρετε, το Λονδίνο μαζί με την έκθεση του Βερολίνου θεωρούνται τα τουριστικά χρηματιστήρια παγκοσμίως, δηλαδή εκεί, και μάλιστα που κρίνονται οι τάσεις. Και μάλιστα θα έλεγε κανείς ότι το Λονδίνο είναι εκ των προτέρων, προϋπολογιστική, και το Βερολίνο το Μάρτιο είναι η απολογιστική, λίγο πριν ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Με δεδομένο, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, με δεδομένες της... όλες αυτές τους παράγοντες, τους τρεις που είπαμε, δηλαδή τον Brexit, τον Thomas Cook και τη ρευστότητα των Αγγλίων, οι προσδοκίες μας ήταν λίγο μουδιασμένες. Mm. Διαψευστήκαν όμως. Διαψευστήκαν. Και αυτό γιατί είδαμε πολύ καλύτερη αντιμετώπιση και αντίδραση. Οι επαγγελματίες τουρισμού ήταν εκεί. Ο ελληνικός τουρισμός, ξέρετε, δεν είναι μια δομή η οποία εύκολα υποχωρεί ή εύκολα κατακρυπνίζεται. Πια έχει τέτοιου είδους εγκύτητα με το εξωτερικό και τις κρατήσεις, με τους χώρους και το πόσο αρέσει η Ελλάδα στο εξωτερικό, που ακόμα και χρονιές οι οποίες φαίνονται να είναι κακές, αυτό θα περιορίζεται σε μικρά νούμερα και οι καλές θα περιορίζεται ή θα είναι μεγαλύτερα. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν οι προσδοκίες μας ξεπεραστήκανε κατά κάποιο τρόπο υπό το καθεστώς ότι είμαστε λίγο μουδιασμένοι. Πρέπει να σας πω όμως ότι παράλληλα στο Λονδίνο υπήρχε και μια έκθεση και μια βράβευση και μια διαδικασία η οποία έχει να κάνει με τους σύγχρονες μινοήτες. Ναι, το γνωρίζω και βέβαια. Ναι. Αυτό δείχνει το πολλαπλασιαστικό ενδιαφέρον που έχει. Mm-hmm. Δηλαδή, χωρίσαμε την αποστολή στα δύο και ενώ ήμασταν στην έκθεση και παρουσιάζαμε και κάναμε ραντεβού από το BBC μέχρι το National Geographic και βοηθούσαμε κάνοντας, εξυπηρετώντας απλό κόσμο από τη βάση έως και μεγάλους tour operators, βρεθήκαμε στο Μουσείο του Λονδίνου όπου παρουσιάσαμε αυτό που ονομάζουμε εμείς σύγχρονους μινοήτες. Mm-hmm. Με άξονα ευτυχή γεγονότα όπως η βράβευση του Γιου Πικάσο. Ξέρετε, ο Πικάσο είχε πει ότι αν συνδέσει όλες τις γραμμές που έχω φτιάξει και όλα τα μονοπάτια που έχω ακολουθήσει, πιθανότατα θα ζωγραφίσω το Μινόταυρο. Και έτσι θέλουμε να τον βραβεύσουμε για το γεγονός ότι εμπνέεται. Όταν λέμε σύγχρονοι μινοήτες, contemporary Minoans, εννοούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν αφιερώσει τον επαγγελματικό ή καλλιτεχνικό τους βίο στο να συνδέονται με τον μινοϊκό πολιτισμό, τον πρώτο οργανωμένο πολιτισμό της Ευρώπης. Κατά συνέπεια λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν και οσμώνουν ανά τον κόσμο μέσα από τις δημιουργίες τους, καλλιτεχνικές, δημοσιογραφικές, επιστημονικές, ακαδημαϊκές, οποιασδήποτε εμπειρίες τους έχουν, και το εννοώ αυτό, είτε ένα μάθημα σε ένα ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο για μινοϊκό πολιτισμό, είτε ένα ρούχο της κυρίας Κατράντζου, το οποίο λέει ότι εν είδα ότι ουδέν είδα, είναι πράγματα τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα να οσμώνουν το μινοϊκό και κατά συνέπεια τον ελληνικό πολιτισμό σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν, ευτυχή γεγονότα όπως η βράβευση του Πικάσο, δυστυχή γεγονότα όπως ο θάνατος της κυρίας Κοκοσαλάκη, είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργήσουμε μία εκδήλωση στην οποία γέμισε από ελληνικό στοιχείο, από κριτικό στοιχείο, από μινοϊκό στοιχείο, και όπου σε συνεργασία με την Branding Heritage δημιουργήσαμε μια ημερίδα που ήταν πάνω από 30 δημοσιογράφοι, Έλληνες δημιουργοί, καλλιτέχνες, βραβεύτηκαν. Ο κύριος Πολίτης, ο άνθρωπος ο οποίος ο πατέρας του ήταν μαζί με τον Εύαν στην ανακάλυψη του Παλατιού του Μίνωα και ο ίδιος επί 25 χρόνια συνεχίζει και ζωγραφίζει εκείνο το υπέροχο κεραμιδί, ναι, κόκκινο του τέτοιου, και έτσι καταλαβαίνετε ότι δημιουργήθηκαν πολλαπλασιαστικά ωφέλη. Αυτό ήθελα να πω. Έτσι, αυτό ήθελα να πω και να ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι της κουβέντας μας, ότι ο τουρισμός είναι πάρα πολλά πράγματα και δεν πρέπει να μένουμε μόνο προσιλωμένοι στο τρίπτυχο ήλιος, θάλασσα κτλ. Που επενδύουμε πάρα πολύ και πολύ καλά κάνουμε. Είναι πάρα πολλά πράγματα ο τουρισμός και ειδικά όσον αφορά όταν μιλάμε για την Κρήτη. Άρα οφείλουμε λοιπόν να επενδύσουμε και σε άλλα σημεία, έτσι, αυτού του πολιτισμού.
πολύ μεγάλου εύρους που λέμε τουρισμός. Νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε και εκεί. Θέλω, επειδή δυστυχώς μας πιέζει ο χρόνος και πρέπει να ολοκληρώσουμε, θέλω κλείνοντας λοιπόν να μου πείτε εάν είστε αισιόδοξος ότι θα καταφέρει η Κρήτη να κερδίσει ένα κομμάτι από το χαμένο έδαφος λόγω Thomas Cook για την επόμενη χρονιά μιλώντας. Γιατί εγώ τα ακούω πολύ αισιόδοξα, ίσως επειδή φύση, ίσως δεν είμαι τόσο πολύ αισιόδοξη σε προσωπικό επίπεδο, αλλά θέλω να μου πείτε, είναι και η δική σας εκτίμηση τέτοια, ότι θα καλύψουμε το χαμένο έδαφος? Κοιτάξτε, μέσα σε αυτές τις 10 φράσεις είπατε τα πάντα. Δηλαδή, αν πρέπει να απαντήσω, θα απαντήσω στο τέλος στο ερώτημα αν πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Αναφορικά με την θεματική αρχιτεκτονική μας και αν πρέπει να περιορίζεται στο μοντέλο ήλιο και θάλασσα, είναι ξεκάθαρο ότι από εκεί πρέπει να ξεκινάει και είναι ξεκάθαρο ότι δεν πρέπει να καταλήγει εκεί. Ναι. Έχουμε πάνω από 1000 χιλιόμετρα ακτογραμμή και πάνω από 320 μέρες ηλιοφάνεια, αλλά αυτό δεν αρκεί. Mm-hmm. Έχουμε μια θεματική αρχιτεκτονική από 12 άξονες που ξεκινάει από περιηγητικό τουρισμό μέχρι γαστρονομία και από πολιτισμό μέχρι γαμήλιο τουρισμό, από κέντρα ευεξίας και υγεία και καταλήγει οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε εναλλακτικά. Το δεύτερο κομμάτι πρέπει και να βλέπουμε κλείσουμε με αυτό, ναι. Όχι τις μεγάλες εκθέσεις. Κάθε ταξίδι, κάθε άνθρωπος, κάθε μικρή αποστολή πρέπει να είναι μια ευκαιρία για να δείξουμε Κρήτη και τουρισμό. Mm-hmm. Και τέλος, αν πρέπει να συνεχίσω, θα πω ναι, είμαι απόλυτα αισιόδοξος ότι ο κρητικός τουρισμός και ο ελληνικός τουρισμός θα ξεπεράσει με σχετική ευκολία το εμπόδιο της Thomas Cook. Η κουβέντα ότι δεν θα πάθουμε τίποτα ή η κουβέντα ότι θα καταστραφούμε είναι δύο άκρα που δεν ισχύουν. Mm-hmm. Θα έχει συνέπειες, χρειάζεται σύνεση για να τα ξεπεράσουμε. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Σας πίεσα λίγο στο τέλος λόγω πίεσης και εγώ που έχω από τον χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κότσογλου, για αυτή μας την κουβέντα. Να είσαστε καλά. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.